ότι θα εξεταστεί ως αίτημα και ότι όποιες αποφάσεις το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν το Σεπτέμβρη, είπε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, με φόντο τιμωριοδότηση των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις από τις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό και μέχρι σήμερα με δυσκολία έχουν καταφέρει να βρουν το βηματισμό τους. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς το οποίο έχει θεσπιστεί για τέτοιες έκτακτες συνθήκες γενικώς. Λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας αιτήματα από τους αρμόδιους φορείς, οπότε υπάρχουν τέτοιες φυσικές καταστροφές και αυτές αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται συνήθως το Σεπτέμβριο μήνα. Έτσι έγινε και πέρσι για άλλες φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει. Με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνουμε όλα τα αιτήματα από τους αρμόδιους φορείς και αυτά εν συνεχεία θα τύχουν επεξεργασίας για τις τελικές αποφάσεις τον Σεπτέμβριο. Η Υπουργός Παιδείας έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί σχολεία του Ηρακλείου αλλά και του Αρκαλοχωρίου και να συνομιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς, δίνοντας τη δέσμευση ότι παρά τα προβλήματα, πρόθεση του Υπουργείου είναι η απόλυτη στήριξη των σχολείων και των μαθητών μέσω της διαζώσης εκπαίδευσης. Να διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της. Το δείχνει αυτό και το κλιμάκιο του κ. Τριαντόπουλου, το οποίο είναι εδώ πέρα, μαζί με όλους τους επιχειρησιακούς παράγοντες, όλοι οι υπουργοί που είναι εδώ, η Γενική Γραμματής, προκειμένου ακριβώς να δούμε βήμα-βήμα την υλοποίηση όλων των μέτρων. Εδώ είμαστε πάντα δίπλα σας. Την ίδια ώρα, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, με προσφορά τη Super League 2, παραδόθηκαν 5 συνολικά οικίσκοι που θα φιλοξενήσουν τους πληγέντες του σεισμού. Οι 4 από αυτούς στήθηκαν στα Πάρτυρα, όπου βρέθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο. Με τον κύριο Τριαντόπουλο να ευχαριστεί τους παράγοντες του αθλητισμού για την αμέριστη συμπαράστασή τους στην ενίσχυση των σεισμόπληκτων. Αυτό το κύμα προσφορά των ιδιωτών του αθλητισμού και από άλλους κλάδους στην περίπτωση του σεισμού της Κρήτης είναι άξιο αναφορά. Ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας, κύριε Περιφερειάρχε, και στον Υπουργό και στον κύριο Τριαντόπουλο και ό,τι άλλο χρειαστείτε και μπορούμε να βοηθήσουμε όντως με όλες μας τις δυνάμεις. Θα είμαστε δίπλα σας. Το κυβερνητικό κλιμάκιο είδε από κοντά τον καταβλισμό με τους οικίσκους στο Αρκαλοχώρι, ενώ γενικοί και ειδικοί γραμματείς πραγματοποίησαν συσκέψεις στο Αρκαλοχώρι για το χωροταξικό και την εξειδίκευση των μέτρων. Ενώ τελευταίος σταθμός ήταν ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο στα Πεζά, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή και την ανάγκη να δοθούν υποστηρικτικές ενέσεις για την ανακούφιση των πληγέντων.